με τα δημόσια νοσοκομεία μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας, ευχαριστώ σας. Καλημέρα σας. Φαίνεται ότι αυτή η κόντρα που έχει ανοίξει με τον Υπουργό της Υγείας δεν έχει τελειωμό. Κάθε μέρα νέα επεισόδια. Νομίζω ταυτόχρονα είναι και μία απάντηση αυτό. Ναι. Πρώτα απ' όλα εμείς δεν το θεωρούμε ως κόντρα. Ναι. Απλώς επειδή τα προβλήματα στη δημόσια υγεία, στα δημόσια νοσηλευτήρια είναι τόσο πολλά και παράτησε οποιασδήποτε εξαγγελίες, συσκέψεις υπό τον Πρόεδρο, συσκέψεις υπό τους πολιτικούς αρχηγούς, τίποτε δεν παίρνονται αποφάσεις, δίνονται οδηγίες και τίποτε δεν επιλύεται στην καθημερινότητα και όλα ανάγονται στην εφαρμογή μιας αυτονόμησης που στην παρούσα φάση τουλάχιστον είναι χωρίς περιεχομένο. Και αυτό και υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα. Ναι, καθημερινά βιώνουμε πολύ δύσκολες συνθήκες προς τα δημόσια νοσηλευτήρια. Και υπάρχει μια εσκεμμένη για μας προσπάθεια από προσανατολισμού της κοινής γνώμης. Ναι. Για όλα αυτά είναι οι γιατροί του δημοσίου, τα κακομαθημένα σε εισαγωγικά παιδιά του δημοσίου. Ναι. Οι γιατροί είναι για μας πλέον, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Θα αντιστρέψω το ερώτημα. Mm-hmm. Καλό τον οποιοδήποτε να πει για ποια πράγματα φταίνει οι γιατροί. Για την υποστελέχωση, για την έλλειψη κλινών, για την ύπαρξη ληστών αναμονής, για την έλλειψη αναλαρουσίμων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού ώστε να εξασκήσουμε ιατρική, για το ότι οι γιατροί φεύγουν, δημιουργήθηκαν τέτοιες συνθήκες και οι γιατροί φεύγουν και κανένας δεν θέλει να έρθει. Για αυτά φταίνει οι γιατροί. Καλό να μας απαντήσουν αυτά τα ερωτήματα. Πρόεδρε, και το απόγειο είναι, ναι, ενώ ότι είμαστε θεσμοί, σαν συντεχνία, κάνουν συμπίσω από την πλάτη μας συμφωνίες, συναντήσεις, μυστικές που άπτονται τον εργασιακό μας. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω. Πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό. Πρόεδρε, να ρωτήσω για τη στάση εργασίας Τετάρτης τώρα. Είναι γιατί σας παραγνωρίζει, είναι γιατί σας αγνοεί, είναι γιατί δεν σας δέχεται. Γιατί την κάνετε τη στάση? Νομίζω όλα αυτά τα τρία ρήματα που είπετε μας καλύπτουν πλήρως. Μάλιστα. Ναι. Ο κύριος Υπουργός και το Υπουργείο είναι ένας θεσμός. Ναι. Το οποίο πρέπει να εξαντλεί όλες τις επιλογές που έχει. Μάλιστα. Να υποθέσουμε, γιατί εμείς θεωρούμε ότι δεν έκαναμε το λάθος. Εμείς θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση. Όταν γνωρίζουμε ότι συζητούνται εργασιακά, να παρίσταμε. Ναι. Εμείς ερωτούμε γιατί δεν μας είχαν καλέσει. Λες είναι ότι δεν ήταν για τα εργασιακά. Το αποτέλεσμα να αποδεικνύει τελείως το αντίθετο. Υπήρχαν, αποφασιστήκαν πρόνοιες για τα εργασιακά μας. Αλλά όταν δύο θεσμοί, όπως το Υπουργείο και οι συντεχνείς που είναι θεσμοί, δεν είναι ούτε ο κύριος Παμπορίδης ούτε ο κύριος Κούμας, είμαστε θεσμοί εκεί πέρα. Ναι. Δεν μπορούμε δηλαδή να εξαντλήσουμε τις επιλογές που έχουμε και πρέπει αμέσως να έρθουμε σε ρήξη, νομίζω ότι δεν πάμε καλά. Καλά, όταν γιατί, δεν πρόεδρε με τρέπεται μου για αυτό το πράγμα να, ναι, πώς εγώ θα πάω ακολούθω σε ένα διάλογο για να επιλύσω τόσα μεγάλα προβλήματα. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό, δηλαδή, έτσι που μου το περιγράφεις ή όπως το διαβάζουμε, είναι σαν να έχει μία αιμονή μαζί σας ο Υπουργός και φορτώνει όλες τις αδυναμίες του συστήματος πάνω σας. Γιατί γίνεται αυτό όμως? Νομίζω πρέπει εδώ να απαντήσει, να του γίνει αυτή η ερώτηση να απαντήσει. Από τη μία λέει ότι μας σέβεται, ότι είμαστε εμείς που κρατούμε, ήταν από τις πρώτες του δηλώσεις και σε επαναλαμβάνει. Ναι. Ότι είναι γιατροί με αυταπάρνηση όπως και οι υπόλοιποι επαγγελματίες υγείας για να είμαστε απόλυτα σωστοί. Ναι. Που κρατήσαν τα δημόσια νοσηλευτήρια βιώσιμα. Ναι. Ότι θέλει να είμαστε είτε από καλιά, ο στόλος, είναι απαχείρες. Μα πώς? Μας έχουν αφαιρέσει όλα, ναι, τα όπλα που μπορούμε ώστε να παραμείνουμε ζωντανοί. Μάλιστα. Και την ίδια στιγμή, ναι, μας, όλα αυτά θα λυθούν στην αυτονόμηση. Εμείς εκαλέσαμε επανελειμμένα να μας πούν το τεχνικό μοντέλο. Ξεφεύγουμε από το θέμα του νομικού πλαισίου. Ναι. Ας θα είναι δημοσίου ή ας θα είναι, όπως λέμε εμείς, εντός του Υπουργείου Υγείας. Αυτό λίγο ενδιαφέρει τον κόσμο. Αλλά να μας πούν γιατί το πραγματικό μοντέλο που θέλουν να εφαρμόσουν. Ναι. Πού είναι αυτό το μοντέλο? Μάλιστα. Τώρα, η στάση εργασίας Τετάρτης ισχύει ή άλλα πήρατε άλλη απόφαση ή αλλάξετε γνώμη? Πρέπει να είναι, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποσυνεχής συνεδρία, έτσι πρέπει να θεωρείται. Γιατί εμείς αντιλαμβανόμαστε την ιδιαιτερότητα και την ευαισθησία του κλάδου μας. Είναι πολλές φορές που ήρθαμε στην, θέλαμε να προκηρύξουμε μέτρα. Αλλά επειδή αντιλαμβανόμαστε αυτήν την ιδιαιτερότητα, κάνουμε πίσω ένα βήμα πάντα για τους ασθενείς μας. Mm-hmm. Γιατί μας κατηγορούν ότι δεν σκεφτόμαστε τους ασθενείς. Όχι, είμαστε οι πρώτοι που σκέφτονται τους ασθενείς. Και πρέπει να κάνουμε μια παρέσθεση. Μπορεί ήδη οι γιατροί να είμαστε εμείς ασθενείς. Να μην ξεχνούμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Άρα το σκεφτόμαστε. Πρόεδρε, σίγουρα
Το πιο πιθανό σήμερα θα συνεδριάσουμε για να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Θα τα πούμε και αύριο. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ανοίγουμε παράθυρο στον κόσμο. Είναι Δευτέρα σήμερα.